Αν είμαστε στο περίπτερο της γκαλερί Ιφηγένεια, τι ακριβώς μπορεί να δει εδώ ο κόσμος? Έχουμε χειροποίητα αντικείμενα, ζωγραφική πάνω σε ξύλο, σε μέταλλο, σε γυαλί. Έχουμε κατάστημα εδώ και 20 χρόνια. Ερχόμαστε στην έκθεση από την πρώτο χρόνο που έγινε. Και ελπίζω... Ο κόσμος είναι περισσότερος φέτος. Γενικά η συμμετοχή σας φετινή πώς την κρίνετε? Είναι πολύ καλή φέτος η συμμετοχή, παρόλο που είχαμε όλοι μια αγωνία λόγω της κρίσης. Πάει πάρα πολύ καλά και μάλιστα το θέλει πάρα πολύ. Και στην αρχή που είχε ακουστεί ότι δεν θα γίνει, υπήρξε μια ανησυχία που μας το έλεγαν, ότι το ήθελε να γίνει πάλι αυτό το δρόμενο. Πίστερο εδώ στην έκθεση έχει και η Δέσποινα Καλιακιά. Τι παρουσιάζει? Παρουσιάζω ενδεικτικά έργα τέχνης, αντικείμενα και διακοσμητικά χαρακτηριστικά από τη δουλειά μου, τόσο ώστε όποιος περνάει να μπορεί να έχει μια σφαιρική εικόνα. Κυρίως είναι και πράγματα που δεν τα έχω ξαναδείξει, έχω και πολλά καινούργια δηλαδή που τα δείχνω για πρώτη φορά. Γενικά με ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου, να συζητάω, να γίνεται όλο αυτό που δεν είναι εύκολο να γίνει σε άλλες εκθέσεις. Είναι ένα βήμα έτσι, που σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το κοινό η έκθεση αυτή. Σαφώς και είναι. Και είναι ένα κοινό με πολλά ενδιαφέροντα που δεν ξέρω και αν γινόταν κάτι μόνο καλλιτεχνικό θα πήγαινε σε αυτό. Οπότε είναι κόσμος πολύ διαφορετικός και αυτό είναι πολύ καλό και για μας και για εκείνους. Ο κόσμος είναι περισσότερος φέτος? Σε σχέση με πέρσι, ναι, νομίζω ότι είχε ανέβει η διάθεση του κόσμου και αυτό είναι και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και νομίζω ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό και άσχημο της κρίσης ήταν ότι χτύπησε τη διάθεση του κόσμου. Τώρα βλέπω και έχει ανέβει. Το πώς και το γιατί δεν ξέρω και δεν θέλω να το σκέφτομαι, αλλά ελπίζω ότι θα συνεχίσει και ότι θα μας βοηθήσει να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Τον ουρανό και τι ακριβώς παρουσιάζεται? Φτιάχνω διάφορα πραγματάκια, ό,τι μας εμπνέει στη γη και ό,τι μας ανεβάζει στον ουρανό, κάπως έτσι. Μιλάμε για κοσμήματα, χειροποίητα όλα, έτσι? Όλα χειροποίητα, κάνω αγιογραφία, κάνω ζωγραφική και προσπαθώ τη ζωγραφική μου να την περάσω και σε άλλα αντικείμενα, χρηστικά αντικείμενα, κοσμήματα. Όπως βλέπετε έχει λογιολόγιον πράγματα, προσπαθώ να βάζω χρώμα στη ζωή μας. Ο κόσμος ανταποκρίνεται έτσι, υπάρχει ενδιαφέρον? Ναι, υπάρχει. Αρέσουν περισσότερο στα παιδάκια έτσι τα χρώματα και ναι, υπάρχει γενικά, σε γενικές γραμμές υπάρχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι και πώς και συμμετέχετε σε αυτή την έκθεση, τι περιμένετε? Την προσέλευση του κοινού είναι μια ευκαιρία που δίνεται στους παραγωγούς να προβάλλουν τα προϊόντα τους και στους καταναλωτές είναι η ευκαιρία διευθυνσγνωσίας. Έναντι γιορτή αγροτουρισμού φέτος, μεγάλη προσέλευση του κοινού και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την διοργάνωση αυτή. Υπάρχουν καινούργια προϊόντα τα οποία έχετε προβάλλει φέτος. Ποια είναι αυτά και πώς τα υποδέχεται ο κόσμος? Η Ποτοπία Κακίτσι φέτος έχει να προβάλλει, εκτός από το λικέρο μαστικό κανέλα που είναι κατοχυρωμένο προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, λικέρο δάκινο, λικέρ μαστίκα κλασική γεύση, λικέρ ρόδι και φυσικά το ούζο αντρίκιο χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, ρωτάει. Δείχνει πολύ ενδιαφέρον, θέλει να μάθει για τα τοπικά προϊόντα, τα δοκιμάζει, αυτό είναι το σημαντικό, είναι η ευκαιρία που του δίνεται και αυτό είναι... Ορίστε. Όχι, πιστεύω το Σαββατοκύριακο. Να έχουμε από Τουρκία τουλάχιστον. Βιβλιοκοπολείο Καμπάνη, από τη δική σας συμμετοχή εδώ στην έκθεση τι περιμένετε? Βασικά τίποτα δεν περιμένω, απλώς για λόγους διαφήμισης περισσότερο ερχόμαστε κάθε χρόνο. Είναι και πολύ ωραίο το περιβάλλον βέβαια, περνάει πάρα πολύς κόσμος. Το θέμα είναι ότι φέτος είναι πολύ λιγότερη η κίνηση. Έχω την εντύπωση και τα περίπτερα, αλλά όλα έτσι και αλλιώς είναι. Οι επισκέπτες διαβάζουν στις διακοπές? Ναι. Διαβάζουν, αλλά τώρα αυτόν τον καιρό προσπαθούν όσο λιγότερα χρήματα μπορούν να δώσουν και ζητάνε τις προσφορές. Βέβαια υπάρχουν βιβλία προσφορές, υπάρχουν, βγάζουμε κι εμείς και κάπως φτιάχνει η κατάσταση. Σε γενικές γραμμές όμως το βιβλίο είναι πάρα πολύ ακριβό και καλό θα ήταν να μειωθεί η τιμή γιατί όπως ξέρετε είναι τροφή και το βιβλίο. Τα τοπικά προϊόντα της Χίου. Βλέπουμε εδώ ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, φρασκόμηλο, κρύταμο, κάπαρι και διάφορα έτσι ντελικατέ, ας το πούμε, κρεμμυδάκι τουρσί, σκόρδο τουρσί, ελιές,
Πότε ξεκινάει η δουλειά για σας και πώς αποφασίσατε να τα συσκευάζετε τα προϊόντα που μέχρι τώρα ξέραμε ότι υπάρχουν στους αγρούς? Μ' αρέσει βασικά αυτό που κάνω. Η δουλειά ξεκινάει από καλοκαιρινή σεζόν, θα έλεγα. Το χειμώνα είναι λίγο σπαστά τα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα καλά. Μπορούμε τα προϊόντα αυτά να τα βρούμε και σε σούπερ μάρκετ? Ναι, αμέ. Ναι. Χαρά, K-Food και σε διάφορα άλλα μικρομαγαζάκια. Για μέλος αποδοχής Τεχνομότο, εκπροσωπεύουμε την εταιρεία ποδηλάτων Έλιος. Είναι καινούργια εταιρεία στην Ελλάδα. Είμαστε εμείς εισαγωγής Ελλάδος. Εδώ και 3 χρόνια είναι η στοιχειώτικη αγορά και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είναι μια μικρή βιοτεχνία με πάρα πολύ καλή ποιότητα. Μπορείτε να το δείτε. Αγωνιστικά. Έχουν όλη την γκάμα. Από αγωνιστικά πάρα πολύ καλής τεχνολογίας μέχρι και παιδικά ποδήλατα. Υπάρχει όλη η γκάμα και μπορεί ο καταναλωτής να διαλέξει το ανάλογο ποδήλατο που του αρέσει, του αξίζει ή οτιδήποτε άλλο νομίζει. Οι τιμές είναι πολύ προσιτές γιατί, όπως σας είπα, είμαστε εμείς εισαγωγής και μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Μαστρο Λεωνάρδου 5 στο ποταμό Παρθένη και να τα δείτε από κοντά, είναι η πλήρη γκάμα εκεί. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ο κόσμος αρχίζει και έρχεται περισσότερο κοντά στο ποδήλατο τώρα. Ναι, σίγουρα, γιατί το βλέπει διπλά. Το βλέπει και σαν μέσο άθλησης, αλλά και σαν μέσο κίνησης. Βλέποντας ότι έχουν ανέβει λίγο τα κόστη μετακίνησης, προσπαθεί με το ποδήλατο να κάνει τη δουλειά του. Και μπορώ να σας πω ότι την κάνει και πολύ καλά, μάλιστα. Λίγο θέληση, λίγο όρεξη και όλα γίνονται. Ήρθανε από το κατάστημα, όπως κάθε μέρα φιλοξενεί κάποιο κατάστημα. Έγινε μια ενημέρωση στον κόσμο και ευχαριστούμε και εμείς και θέλουμε ο κόσμος να έρθει κοντά μας και να ποδηλατείτε. Αυτό είναι το βασικό μας σύνθημα. Τώρα από το Ούζο, Στέφος, τι παρουσιάζετε εδώ στην έκθεση? Παρουσιάζουμε 4 λικεράκια. Ένα λικέρ μαστίχας με φυσική μαστίχα φτιαγμένο. Νεράτζι, λεμόνι, μανταρίνι με φυσικά προϊόντα πάντα. Ούζο πεσταγμένο. Τσίπουρο με γλυκάνωση χωρίς γλυκάνισο και ένα καταπληκτικό προϊόν καινούριο, το Πενίτο. Είναι ένα τσίπουρο τριπλής απόσταξης, πάρα πολύ καλό. Το τσίπουρο μέχρι πρόσφατα δεν ήταν γνωστό έτσι και τόσο στο νησί τώρα. Γύρισε μάλλον η μόδα, αρέσει τον κόσμο και μάλλον ζητάνε περισσότερο τσίπουρο. Παστέλι, το πατροπαράδοτο και πάλι και φέτος στην έκθεση. Είμαστε η 6η χρονιά που λαμβάνουμε μέρος, ευτυχώς ο κόσμος μας τιμάει. Είμαστε εδώ για να δίνουμε το παρόν, να βλέπουν τα προϊόντα μας, να βλέπουν την εξέλιξή μας κάθε χρόνο, πόσο βελτιωνόμαστε, αλλά και τους καινούργιους κωδικούς που βγάζουμε. Μιας και ο λόγος για τα καινούργια, ποια είναι τα καινούργια σας? Οι καινούργιοι κωδικοί που έχουμε βγάλει είναι τα παστέλια με το μέλι, που είναι αυτά εδώ. Είναι οι σαμοπουκίτσες, γιατί τώρα με την νηστεία είναι καλό να υπάρχει σε κάθε σπίτι. Ναι, και να μπορούν να κερνάνε, να αποφύγουμε και τις σοκολάτες και όλα αυτά που κάνουν κακό στην υγεία μας, ενώ τα παστέλια είναι πολύ θρεπτικά και υγιεινά. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, ρωτάει, ψωνίζει, γιατί είναι και μια έτσι, προσπάθεια να ανασάνετε κι εσείς οικονομικά. Ναι. Σαφώς, υπάρχουν συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, σίγουρα είναι εν δυνάμει πελάτες. Προσπαθούμε να τους εξηγούμε όσο καλύτερα μπορούμε τι περιέχουν, πώς γίνονται για να μπορέσουν να αποφεύγουν και αυτά που δεν είναι υγιεινά και έχουν συντηρητικά, γιατί υπάρχουν και άλλα παστέλια που μπορούν να έχουν συντηρητικά. Αυτά είναι οι παραδοσιακές συνταγές. Είναι αυτόν προπάπου μου όλα αυτά και ελπίζω να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια ακόμα εμείς και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Και πώς και βρεθήκατε Χίο? Μάθαμε ότι γίνεται μια έκθεση αγροτουρισμού, ακούσαμε τα καλύτερα για την έκθεση αυτή και αποφασίσαμε να τολμήσουμε να έρθουμε. Αυτά που σας είπαν επιβεβαιώθηκαν? Ναι, απόλυτα. Ακόμη περισσότερο. Έχει πολύ κόσμο, είστε ευχαριστημένοι από την κίνηση? Έχει πολύ κόσμο και ο κόσμος χαίρεται και ψωνίζει γενικά από τα περίπτερα. Είναι δηλαδή καλά προϊόντα και θετικός ο κόσμος και αρέσει στον κόσμο πολύ. Να υποθέσουμε ότι θα σας ξαναδούμε και του χρόνου δηλαδή. Έτσι νομίζω, ναι, μας άρεσε. Να είστε καλά. Από την Πιερία, από ό,τι βλέπω, μας ήρθατε έτσι? Εγώ όχι. Τα παιδιά εδώ που φτιάχνουν τα σαπούνια είναι από την Πιερία, εγώ απλά τα βοηθάω εδώ πέρα. Εγώ είμαι και ο Δής. Φτιάχνουν σαπούνια λοιπόν από εκεί, με προϊόντα προφανώς, πρώτες ύλες. Πρώτες ύλες από εκεί, έχει βάσει το ελαιόλαδο, υπάρχει, χρησιμοποιεί εθέρια έλαια, καθώς επίσης και βότανα τα οποία είναι από εκεί, από τα βουνά της Πιερίας πάνω. Πώς και έμαθαν για την έκθεση και αν έχουν δικαιωθεί για την επιλογή τους να έρθουν εδώ?
Η κοπέλα ασχολείται έτσι με εναλλακτικά προϊόντα και γενικά ψάχνετε, από ό,τι έχω μάθει, και γενικά όπου βρίσκει τέτοιες ευκαιρίες προσπαθεί να προωθήσει τα προϊόντα της. Έχουν βάση, είναι όλα τα προϊόντα είναι φυσικά και βασίζεται εκεί, στη ποιότητα βασικά. Έχει κίνηση. Προς το παρόν καλά πάμε. Καλά πάμε. Τώρα θα δείξει. Σφιγμένα τα πράγματα λίγο, αλλά θα δείξει. Από πού μας ήρθατε? Έχουμε έρθει από την Ορεινή Κορινθία. Είναι 930 υψόμετρο από την Κόρινθο. Το χωριό μας είναι η κύρια ενασχόλησή μας κυρίως με τα οσπρία, με τη μελισσοκομεία και με την κτηνοτροφία. Είμαστε οι ίδιοι παραγωγοί των προϊόντων και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χίου που μας αγκάλιασε με αυτή τη μεγάλη έτσι, αγκαλιά των χιωτών εδώ, αν το λέω σωστά. Συγχωρέστε με. Γιατί θεωρούμε ότι σπανίζει αυτό γενικότερα. Από τα λεγόμενά σας στηρίζουμε τα προϊόντα σας. Δόξα τω Θεώ, είχαμε έρθει και στην προηγούμενη έκθεση που είχατε κάνει στο Καλουτά και ο κόσμος εκτιμάει όταν κάποιος προσπαθεί και αγωνίζεται να διαθέσει, να εκθέσει προς το παρόν και να διαθέσει τα προϊόντα όταν είναι καλής ποιότητας. Στηρίζουμε και ελληνικά προϊόντα. Σαφέστατα, σαφέστατα και με μεγάλο πάθος μπορώ να πω οι χιώτες, με μεγάλο πάθος. Τι προϊόντα μας φέρατε από τα μέρη σας? Έχουμε φέρει μελάκι από την περιοχή μας, από το Φενεό Κορινθίας, και όσπρια, τα οποία είναι ονομασίας προέλευσης στην περιοχή μας, και σιγά σιγά η Χίος μπορώ να πω ότι τα έχει μάθει και τα αναζητάει. Έχουν έρθει πολλοί κόσμος, δηλαδή από πλευρά συμμετοχής πώς βρίσκεται την έκθεση, πετυχημένη? Συμμετοχής εννοείται του κόσμου που επισκέπτεται, σαφέστατα είναι από τις πολύ πετυχημένες εκθέσεις που έχουν γίνει, γιατί λαμβάνουμε μέρος και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και θεωρώ ότι είναι από τις πολύ πετυχημένες προσπάθειες και εύχομαι να παραμείνει. Να είστε καλά. Τα χερίσια της Μαράγδας είναι εξακουστά. Τα χερίσια της Μαράγδας δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι γνωστά σε όλους πλέον. Συμμετέχετε στην έκθεση για ποιο λόγο? Απλά για πιο πολύ για διαφήμιση του προϊόντος, να έρθουμε κοντά στους καταναλωτές, να τους εξηγήσουμε ότι τα ζυμαρικά μας είναι 100% σιμιγδάλι, ο τραχανάς μας είναι χειροποίητος, ο παραδοσιακός ο χειροποίητος της Χίου, σεβόμενη την παράδοση της Χίου, τα χερίσια, τα μακαρόνια, τα χειροποίητα τα μακαρόνια που βρίσκονται. Τα είναι φρέσκα, έτσι. Φρέσκα μακαρόνια, η πάστα η φρέσκα μας, είναι τα καινούργια ζυμαρικά μας, όπως και τούτη καινούργια η σειρά μας που είναι και ολικής άλεσης, όλη αυτή η γκάμα μπορούμε να τη βρούμε και σε ζυμαρικό 100% σιμιγδάλι, και ολικής άλεσης. Οι χιώτες πώς αντιδρούν, έτσι, τα έχουν πια γνωρίσει από κοντά, αν τα προτιμούν σε σχέση με τα άλλα? Εντάξει, αυτός που θέλει ένα ποιοτικό ζυμαρικό στο τραπέζι του και καταλαβαίνει ότι το... δηλαδή ότι... πώς να πω, τη διαφορά σε ένα άλλο του εμπορίου με αυτά εδώ, η διαφορά φαίνεται ότι και την παράδοση σέβομαι της Χίου, αλλά και το ζυμαρικό είναι με 100% πάλι επιμένω σιμιγδάλι. Πείτε μας λίγο, οι ξένοι έχουν περάσει, υπάρχει ξένος κόσμος ή περιμένετε το Σαββατοκύριακο κυρίως τους Τούρκους? Εντάξει, δεν έχουμε. Μπορεί να κυκλοφορεί ο κόσμος, αγοραστική αξία ο κόσμος είναι κάπως σφιγμένος. Είναι κάπως σφιγμένος. Δεν είναι όπως πέρσι, δεν είναι. Ούτε όπως πέρσι, ούτε όπως πρόπερσι, έτσι. Οι ξένους περιμένετε το Σαββατοκύριακο, Τούρκους παραδείγματος χάρη? Εντάξει, τώρα να πω ότι έχουμε καταθέσει τα όπλα και περιμένουμε τους Τούρκους, όχι. Αγωνιζόμαστε εδώ μόνοι μας. Οι Έλληνες. Δεν χρειαζόμαστε ξένες βοήθειες. Ο ένας με τον άλλον μπορούμε να συντηρηθούμε, αλλά απλά να μάθουμε να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Παρουσιάζεται. Εδώ παρουσιάζουμε αγροτικά προϊόντα Πελοποννήσου και Χίου. Τουρσιά έχουμε, παραγωγή είμαστε. Αν θέλετε να σας δείξουμε και τους κωδικούς. Χιώτες παραγωγή. Όχι, όχι. Πελοπόννησο. Ομάδα παραγωγών είμαστε και παρουσιάζουμε τα προϊόντα μας σχεδόν κάθε χρόνο στην έκθεση αγροτουρισμού. Μιλάμε για Τουρσιά και... Για Τουρσιά. Για Τουρσιά. Ναι, ναι. Έχουμε μεγάλη γκάμα. Τα Τουρσιά είναι ένα είδος που πλέον, δηλαδή, καταναλώνεται από όλο τον κόσμο ή είναι ένα εξειδικευμένο κοινό?
Ήδη ξεκίνησε και ο απλός ο κόσμος και τα προτιμά. Η έκθεση πώς σας φαίνεται, έχει κόσμο, υπάρχει επισκεψιμότητα, εσείς στις πωλήσεις? Χρήματα δεν έχει ο κόσμος. Περνούν και δεν ψωνίζουν. Ναι, ναι. Ήδη έχουμε κατεβάσει αρκετά τις τιμές μας σε σχέση με πέρυσι, ο κόσμος βλέπουμε ότι ζορίζεται οικονομικά. Ελιχείου το χιώτικο. Το χιώτικο είναι χωρίς συντηρητικά, είναι με αγνά υλικά. Και έχουμε διάφορες γεύσεις. Έχουμε αμύγδαλο με μέλι, καρύδι με μέλι, εγγύνης με μέλι, καραμελωμένο φυσικό πάστιλο και μαστιχόπιτες, χαλβαδόπιτες. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό με τριαντάφυλλο και με μαστίχα χιώτικη. Ο κόσμος. Όλα είναι σε γεύση από αγνά υλικά. Είμαστε πέμπτη γενεά στην παράδοση. Τώρα συνεχίζεται η παράδοση από τα παιδιά. Ο κόσμος ψωνίζει. Ο κόσμος ψωνίζει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Σε όλους θα ευχηθούμε χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία ο αγροτουρισμός. Βρεθήκαμε στη Χίο γιατί η Χίος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρει από κρασιά, ξέρει από να επιλέγει ποιότητα. Σας αρέσουν τα ξανιώτικα κρασιά και γι' αυτό είμαστε εδώ. Είστε ευχαριστημένος αυτή τη συμμετοχή σας? Πάρα πολύ. Γι' αυτό σας είπα, είμαι και η δεύτερη χρονιά και θα είμαι και την τρίτη και ούτω καθεξής. Ήδη ξεκινήσαμε ένα καλό δίκτυο να τοποθετούμε και τα κρασιά μας στο νησί. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι, κανένα πρόβλημα. Ψωνίζει ο κόσμος? Πάρα πολύ, όπως βλέπετε ψωνίζει πάρα πολύ. What can you say about this organization? Yeah, it's really very successfully. It's the first time I've been here. Miss Rena, the Migwi, invite me, and it's really when I'm walking here, I saw everything, many things which we know with before, but we don't know anything. We don't know our area. First, we have to know our area. We have to get more friendship. We have to visit us. We have to come here. They have to come to Çeşme. We have to learn our area. Then we have to take all documents. We have to go to Europe. Then we have to say, hey, Chios, one of the paradise with Çeşme in Egea. And then we can invite the other people here as well. Is it possible to have from Turkish some to take place next year here? Why not? Yes. Yeah. Because we've been before in Lesbos for the tourism exhibition. But today when I'm here and I'm looking, walking, why we are not doing here? And why we don't for the future altogether? You know, we are working very good cooperation with Çeşme and Chios. Maybe we can come all produce things here because most of it is the same. Of course, we have to be here. What is the best here? Well, my favorite, of course, liqueur. Namastic liqueur. and ouzo, of course. Τι παρουσιάζετε στην έκθεση, αν έχουμε καινούργιες γεύσεις από το ήδη γνωστό τζίτζερ? Στην έκθεση έχουμε φέρει το ροδάκινο, το lime, και το τζίτζερ το κλασικό και το τζίτζερ το diet. Το τζίτζερ το κλασικό που το γνωρίζουν όλοι περιέχει τη ρίζα, τη μπιπερόριζα στα ελληνικά. Αυτό εδώ είναι με ροδάκινο και αυτό εδώ είναι με λεμόνι, μοσχολέμονο και αρωματικά ποτάνα. Όλα αυτά τα προϊόντα έρχονται από την Αυστραλία. Ειδικά το τζίτζερ είναι πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό και κάνουμε μια προσπάθεια κι εμείς. Όπως όλες όλες. Είσαστε ευχαριστημένος από την απήχηση που έχει στους χιώτες και αν περιμένετε ότι σιγά σιγά θα καθιερωθεί πλέον αφού αρχίζει και γίνεται γνωστό πόσο ευεργετικές ιδιότητες έχει? Σχετικά είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Περιμένουμε ακόμα, έχουμε ακόμα μέλη μπροστά μας πιστεύω. Και είμαι και πολύ ευχαριστημένος στην υπόλοιπη Ελλάδα, το μαθαίνει και η υπόλοιπη Ελλάδα γιατί είμαστε αντιπρόσωποι για την Ελλάδα και την Κύπρο και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Από το μακρινό Εύρο έχουμε αγροτουριστικό συνεδρισμό γυναικών Τριγώνου, έτσι? Ακριβώς, είμαστε ο αγροτουριστικός συνεταιρισμός γυναικών Τριγώνου αλλά εκπροσωπούμε την Ένωση Επαγγελματιών και το Σύνδεσμο Βιοτεχνών Βιομηχάνων Βορείου Εύρου. Από Ορεστιάδα δηλαδή, από το Δήμο Ορεστιάδα. Τι παρουσιάζετε εδώ? Εμείς έχουμε μαγειρέψει τραχανά. Είναι μία λαχανόσουπα, είναι ο τυπικός θρακιώτικος τραχανάς, λίγο διαφορετικός από τον δικό σας.
και τον μαγειρέψαμε για να τον δοκιμάσετε, να τον γευτείτε και να μας πείτε τη γνώμη σας. Ναι, βεβαίως. Είναι η χύτρα γεμάτη τραχανά. Το βάζει σε ζεστό νερό για να δοκιμάζει ο κόσμος. Δοκιμάζει και σε κάποιους αρέσει και μας αρέσει και εμάς που τους αρέσει. Κάποιοι βρίσκουν διαφορετική τη γεύση και εντάξει, δυσανασχετούν. Γιατί περιμένουν να φάνουν κάτι γνωστό, ναι. Γνωστό και... Τι άλλα προϊόντα έχετε? Έχουμε ζυμαρικά. Είναι το χειροποίητο το κουσκούς. Είναι μια πάστα ουσιαστικά. Έχουμε ένα άλλο μάτσι τριφτάρια. Επίσης ζυμαρικό. Τις χυλοπίτες, τις χειροποίητες με φύλλο ανοιγμένο και ψημένο στο σάτσι. Έχουμε σουσάμι, το οποίο σερβίρουμε για τον τραχανά και το, ταυτόχρονα και το τυποποιούμε και το πουλάμε. Έναν πράσινο τραχανά με τοπικά λαχανικά όπως σπανάκι, σπαράγγι, λάπαθο και αλεύρι, πράσο, προζύμι. Οι καταναλωτές έχουν επιστρέψει σε αυτά τα παλιά, τα πατροπαράδοτα προϊόντα? Ναι, περισσότεροι και σε άλλες εκδηλώσεις που συμμετέχουμε κάνουν τις προμήθειές τους για το χειμώνα. Γιατί αυτά τα φαγάκια όλα που σας παρουσιάζουμε εμείς εδώ είναι και για το κρύο, αλλά ταυτόχρονα είναι και οικονομικά πολύ. Δηλαδή με μια κουταλιά της σούπας κάνεις ένα πιάτο της σούπας φαγητό. Είναι πολύ οικονομικό, νόστιμο και γρήγορο φαγητό. Ψωνίζει ο κόσμος, είστε ευχαριστημένοι εσείς από τη συμμετοχή σας εδώ? Έχει μεγάλη συμμετοχή, πάρα πολλοί κόσμος πέρασε. Έχει επίπεδο η εκδήλωσή σας. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε και μας δεχτήκατε και θα σας περιμένουμε εμείς σε μια ανάλογη εκδήλωση που κάνουμε πάνω στην Ορεστιάδα. Του χρόνου κοντά μας λοιπόν, στο Θράκης Γεύσης.